σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με την πόλη μας, το οποίο θα αφορά την εικόνα της πόλης μας και τη λειτουργία της. Ό,τι μας αφορά, ό,τι μας ενοχλεί, ό,τι μας χαροποιεί να το συνεχίσουμε, όλο αυτό το θέμα θα πρέπει να είναι στην προσοχή όλης της πόλης. Καλούμε τους πάντες, τους κατοίκους, τους φορείς, το Πανεπιστήμιο, σε αυτό κυρία Μπορώ παίζει η υπηρεσία του Δήμου. Ο Δήμος ήδη έχει κάνει τη συγκρότησή του, έχει οργανώσει τα οργανωτικά του για να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο τι θα γίνει στην πόλη μας. Και επειδή ήδη γνωρίζετε όλοι ότι στην πόλη μας γίνονται πάρα πολλά έργα, πριν όμως αυτά είναι αποσπασματικά. Και δεν μπορεί να τα δει κάποιος με έναν ενιαίο χαρακτήρα. Πρέπει να δούμε τη συγκεκριμένη αθμία γίνεται κάτι, στην άλλη πόλη, στην άλλη πόλη, τι αλλάζουν. Εμείς θέλουμε όλα αυτά να μπουν σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Κάθε ένας ο οποίος φτιάχνει κάτι να μην πηγαίνει ο καθένας να το κάνει μόνος του όπως το αντιλαμβάνεται. Από αυτή την προσπάθεια που ξεκινούμε από σήμερα και έχουμε το φιλόδοξο σχέδιο τον Δεκέμβριο να φτάσει πλέον μέσα από τον διάλογο με πρωτοβουλίες που θα πάρουμε, που να βρεθούμε, θα υπάρχουν όρκα και θα σας δοθεί και όλα στη συνέχεια ένας τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία με τον Δήμο, των συμπολιτών μας αλλά και των φορέων. Θα κάνουμε και κοινή συνάντηση σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ανταλλάξουμε και απόψεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Πιστεύουμε ότι να φτάσουμε το Δεκέμβριο να ολοκληρωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η συζήτηση, η οποία δεν θα αφορά γενικώς και αορίστως ότι συζητούμε για την εικόνα της πόλης, τη λειτουργία της, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος τους κανονισμούς που έχουμε, τους κανονισμούς που θα φτιάξουμε, κάθε τι το οποίο θα γίνεται στην πόλη μας, το μεγαλύτερο του τουλάχιστον μέρος να είναι οργανωμένο, γιατί απόλυτη λύση δεν θα υπάρχει, διότι κάθε πόλη έχει δυναμική και χρειάζεται πάντοτε επικαιροποίηση, αλλά να ξεκινήσουμε από ένα σημείο για να προχωρήσουμε. Ήδη εμείς από σήμερα έχουμε κάνει την προεργασία μας, συγκροτούμε και έχει συγκροτηθεί η οργανωτική μας επιτροπή και θα κάνουμε τα του Δήμου και οι συμπολίτες μας και οι φορείς θα πρέπει να κάνουν και αυτά τα δικά τους. Θα σας δοθεί και ένα κείμενο επιστολής μας προς τους φορείς της πόλης όπου υπάρχουν λεπτομέρειες και αποτυπώνεται το σκεπτικό τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Νομίζουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, διότι αφού καταλήξουμε και πούμε ότι αυτά χρειαζόμαστε στην πόλη μας, μετά θα μπούμε και στην φάση της υλοποίησης αυτών των αποφάσεων που έχουμε πάρει και τα οποία πιθανόν να χρειαστούν και παρεμβάσεις που θα έχουν οικονομικό χαρακτήρα, δηλαδή να μπούμε να βρούμε χρήματα για να φτιάξουμε την πόλη μας, να λύσουμε ζητήματα, ιδέες οι οποίες θα πρέπει να είναι τέτοιες που να μπορούν να πραγματοποιηθούν, διεκδικήσεις που θα προκύψουν για να κάνουμε αυτά που ονειρευόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, πρωταγωνιστής θα είναι ο πατραϊκός λαός.